Ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη των έργων του Αναβάλου έγινε τη Δευτέρα, όπου υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην εργολήπτρια εταιρεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χθες ουσιαστικά υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της εργολήπτριας εταιρείας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μιας και το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, αυτό για το έργο του Αναβάλου βρίσκεται στο πρόγραμμα Μπαλτατζή, στην οποία ευθύνη έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για τον τόπο, γιατί πλέον λύνεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που εδώ και 50 χρόνια ταλανίζει τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα έχει την δικτύωση του έργου του Αναβάλου στο μεγαλύτερο μέρος του κάμπου και ελπίζουμε αυτό να γίνει και σύντομα και με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και να υποσχεθούμε στους αγρότες της Αργολίδας είναι ότι θα είμαστε επάνω στο έργο, μιας και εμείς είμαστε η επιβλέπουσα αρχή μας με το Υπουργείο Γεωργίας, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επίσης θέλω να πω ότι ουσιαστικά η χθεσινή υπογραφή της σύμβασης από την εργολήπτρια εταιρεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δικαιώνει τους κόπους και τους αγώνες όλων αυτών των ανθρώπων που τόσα χρόνια έδωσαν μάχες για αυτό το ζήτημα. Και μιλάω για όλους τους προϋπάρχοντες και τις προηγούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον κύριο Σαλεσσότη, τον κύριο Μανιάτη, αλλά και τους βουλευτές του Νομούρη, κύριε Παπαδημητρίου, όλους όσους έχουν βοηθήσει πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τον Αναβάλου.